Το κίνητο της οικογένειας ήταν σταθμευμένο μέσα στο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Νόμιμα, στον παράδρομο και όχι σε κάποια γωνιά του δρόμου. Έτυχε όμως να σταματήσει στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα που η Πόρσε με ταχύτητα βολίδας θα ερχόταν κάποια λεπτά αργότερα να οδηγήσει στο θάνατο την 33χρονη μητέρα και το 3χρονο αγοράκι της, όπως και τους δύο επιβάτες του πολυτελούς αυτοκινήτου, το γιο γνωστού επιχειρηματία και ένα φίλο του. Στην άκρη, ο πατέρας που έβλεπε τους ανθρώπους του αβοήθητους μέσα στο αυτοκίνητο πηγαιγόταν. Ένα άνθρωπος και φωνάζει και πού είναι η γυναίκα μου, πού είναι η παιδί μου. Το φρικτό δυστύχημα μούδιασε το Πανελλήνιο, προκάλεσε σοκ και θρήνο. Μέχρι το επόμενο δυστύχημα. Όπως κάθε φορά που άνθρωποι σκοτώνονται σε εθνικούς δρόμους και κατοικημένες περιοχές, σε μια χώρα που φαίνεται πως ακόμη δεν έχει αποκτήσει οδική συνείδηση. Στα 19 χρόνια υπηρεσίας που έχω, ήταν το πιο σοβαρό ατύχημα που έχω δει. Πραγματικά. Πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ήταν σφοδρή σύγκρουση. Χρειάζεται να δει κάποιος 2 και 3 φορές το βίντεο διαχείρισης κυκλοφορίας από την Εθνική για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έρχεται σαν βολίδα είναι αυτοκίνητο. Ένα χιλιόμετρο πιο πριν με είχε προσπεράσει το Πόρσε. Με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα. Εγώ πήγαινα γύρω στα 140 χιλιόμετρα και το μόνο που αντιλήφθηκα ήταν αυτή τη βοή του κινητήρα και την ξεστοτίναγμα που κάνει όταν περνάει δίπλα σου ένα αυτοκίνητο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το δυστύχημα έγινε στο ύπατο Θήβας. Η οικογένεια έκανε μια ολιγόλεπτη στάση. Η Πόρσε, την οποία οδηγούσε ο 23χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, μπήκε με φρενήρη ταχύτητα στον παράδρομο. Χτύπησε στις μπάρες και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας, όπου βρισκόταν η μητέρα και το παιδί. Πήρε την οικογένειά του για να ζήσουν. Για να ζήσουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Και είχαν και κάτι λίγα χωράκια στο χωριό και καμιά φορά ερχόταν έτσι, όταν έπαιρνε καμιά άδεια, και βοηθούσε λίγο τον πατέρα του εκεί πέρα για να έχει ένα δεύτερο μεροκάματο. Ο νεαρός κληρονόμος με το φίλο του είχαν φύγει από Κηφισιά για Αράχοβα. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πότε ανέπτυξε η λιγιώδη ταχύτητα η Πόρσε και γιατί. Την απάντηση ίσως δώσει η κάμερα της τροχέας που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα πριν από το σημείο του δυστυχήματος. Οι στατιστικές για τα τροχέα στην Ελλάδα είναι απογοητευτικές. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες. Θα ακούσουμε τι είπε εδώ στην πρωινή εκπομπή ο οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Το 87% των δυστυχημάτων πραγματοποιείται μέσα στις πόλεις, στα αστικά κέντρα, σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το σπίτι μας, που είναι οι δρόμοι οι οποίοι γνωρίζουμε καλά, και η κίνηση με την οποία δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα, η ταχύτητα είναι τα 40 χιλιόμετρα. Θα ακολουθήσουμε παραδείγματα όπως η Λετωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία, γιατί υπάρχουν έτοιμα αυτά, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, οπότε υπάρχουν οι λύσεις, ας τις δανειστούμε και μπορούμε σιγά σιγά να μειώσουμε. Δεν έχει το κράτος την κοινωνική ευαισθησία να εφαρμόσει αυτά τα πράγματα και κοιτάζει να κάνει, ας πούμε, μειώσεις προστήμων για να χαϊδέψει τα αυτιά των πολιτών τους. Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.